Αυτό δεν ξέρω. Φαντάζομαι ότι ο κάθε αρχαιολόγος έχει να απαντήσει ως προς αυτό. Δηλαδή, έχει να δει τη δική, αυτό που είπα εγώ, να δει τη δική του νοσταλγία σε σχέση με τι, με τι συνδέεται, ας πούμε. Κάποιος, δηλαδή, αυτό το αντικείμενο, Φερρυππίν, που λέτε εσείς, μπορεί να το συνδέσει με έναν αλφα τρόπο, με μια αλφα μυθοπλασία, αν υποθέσουμε, και ένας βήτα μπορεί να το συνδέσει με μία β' μυθοπλασία όταν πιάνεται από τα τάδε χαρακτηριστικά του γνωρίσματα. Εδώ μπαίνει δηλαδή η διαφορετικότητα του αρχαιολόγου, φαντάζομαι. Αλλά μπορεί να με διορθώσεις. Προσπαθώ αυτό το ερώτημά σας να το φέρω πάλι στο μυαλό μου. Αυτό που μου έχει μείνει είναι ότι ο κοινός παρονομαστής και των γιών μας και της νοσταλγίας σε σχέση με, με τους αρχαιολόγους και της ψυχαναλυτικής νοσταλγίας είναι ότι υπάρχει κάτι για πρώτη φορά που γίνεται. Ναι, συμπληρώστε όμως. Σε ό,τι αφορά από την παρουσία στην απουσία, ναι, σε εμάς το θέμα είναι πώς εκεί που υπήρχε μια παρουσία, υπάρχει μια απουσία και πώς αυτή η διαδρομή θα συντελεστεί. Ναι, το ξαναλέω, απαντάω. Εγώ δεν θα κάνω ερώτηση, θα κάνω απλώς δύο σχόλια προσθήκες σε αυτά κυρίως που είπε ο Κώστας Πασχαλίδης σε σχέση με τα ανθρώπινα κατάλοιπα. Το ένα είναι το εξής, ότι το 19ο αιώνα, στις τελευταίες δεκαετίες, υπήρξαν συλλογές σκελετικές, κυρίως από το Ανθρωπολογικό Μουσείο και μάλιστα υπήρχε μια χρήση ενδιαφέρουσα κατά τη γνώμη μου ότι γινόντουσαν μετρήσεις κρανίων σύγχρονων, δηλαδή πρόσφατα θανόντων τέλος πάντων Ελλήνων και αρχαίων με στόχο την απόδειξη της βιολογικής συνέχειας του ελληνικού έθνους. Ένα αυτό. Ένα δεύτερο που θα ήθελα να πω σχετίζεται και με αυτή την παρατήρηση που έκανε και ο Άρης, συγγνώμη, για την αρχαιολογία ως μόνη νομιμοποιημένη επιστήμη της τυμβουργίας. Πλέον υπάρχει τις τελευταίες δεκαετίες ένα σαφές όριο διεθνώς σε αυτό που είναι οι αυτόχθονες πληθυσμοί. Δηλαδή, υπάρχουν κινήματα αυτοχθόνων και διεκδικήσεις αυτοχθόνων για τους οποίους τα σκελετικά κατάλοιπα είναι οι πρόγονοι τους και αντιτίθενται και στην έκθεση αλλά και στην επιστημονική μελέτη των καταλήπων αυτών, γιατί έχουν τελετουργική ιερή χρήση για αυτούς και έχουμε αρκετές περιπτώσεις τελικά επιστροφής τέτοιων καταλήπων στις κοινότητες των αυτοχθόνων, οι οποίοι δεν τα εκθέτουν, έτσι, δεν θέλουν, τα κρύβουν. Έχουμε περιπτώσεις, τι να σας πω, από το Kennewick Man στην Αμερική, που υπήρξε μια έντονη διαμάχη μεταξύ αρχαιολόγων, ιστορικών από τη μία και κοινοτήτων από την άλλη, την Αφροδίτη των Ουγενώτων από το Musée de l'Homme στο Παρίσι, που επεστράφει επίσης κλπ. Αυτά. Ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά που άκουσα. Η αλήθεια είναι ότι σε μερικά σημεία μπερδεύτηκα, γιατί δεν μπορούσα να βρω ακριβώς το κοινό σημείο όλων αυτών. Και σκεπτόμενος αυτά που είπατε, σκεφτόμουν ότι το κοινό σημείο αρχαιολογίας και ψυχολογίας και ψυχανάλυσης σε σχέση με το πένθος, στην πραγματικότητα είναι η διαχείριση της μνήμης. Η διαχείριση της μνήμης. Είναι σαφές ότι η αρχαιολογία στην πραγματικότητα είναι το ακριβώς ανάποδο από τον πένθος. Είναι η αναζήτηση της μνήμης,
και η επαναφορά της μνήμης σε ένα παρόν. Στην ψυχανάλυση, το πένθος είναι μια διαδικασία για να μπορείς να τακτοποιήσεις με κάποιο τρόπο τις μνήμες τις οποίες έχεις μέσα από την απώλεια, για να μπορείς να τις διαχειριστείς προς ένα καλύτερο μέλλον. Το κοινό σημείο για τον δύο είναι η διαχείριση της μνήμης, κατά τη γνώμη μου, και πάνω σε αυτό θα ήθελα να σκεφτούμε κάτι παραπάνω. Ευχαριστώ. Σίγουρα όσον αφορά την αναλυτική σκοπιά, η μνήμη είναι σημαντικό στοιχείο, το πώς δηλαδή πραγματευόμαστε τις αναμνήσεις μας, τις νοσταλγικές αναμνήσεις μιας απώλειας, είναι σημαντικό σημείο αναφοράς. Η μνήμη δηλαδή, ο όρος διαχείριση σε εμάς δεν υπάρχει. Δεν είμαστε διαχειριστές, ούτε διαχειριζόμενοι. Το σίγουρο είναι ότι το άτομο το οποίο είναι σε μια νοσταλγική αναπόλυση ένεκα μιας απώλειας, τη μνήμη του φέρνει στην επιφάνεια μνήμες και τις αποεπενδύει αυτές τις μνήμες. Και μόνο όταν αποεπενδυθούν μπορούν να επενδυθούν εκ νέου. Άρα, με αυτή τη λογική, η μνήμη είναι πολύ σημαντική και η μνημονική διαδικασία. Αλλά από εκεί πέρα, το πένθος δεν είναι μόνο μία... δεν άπτεται μόνο της μνήμης. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία που μπαίνουν μέσα. Άρη, μήπως θες εσύ ως κοινωνικό. Συνεχίζουμε. Εγώ ήθελα να σήκωσα το χέρι μου προτού να δώσει μια απάντηση ο κύριος Πασχαλίδης, που θα συμφωνήσω μαζί του, ότι η νοσταλγία, γιατί υπάρχει, παρόλο που είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που ακούσαμε, χρειάζεται μια ακόμα κι άλλος διάλογος για να μπορέσουν οι ορολογίες από τον έναν χώρο στον άλλον να γίνουν κατανοητές. Αλλά αυτό που ήθελα να πω, να συμφωνήσω, είναι ότι η νοσταλγία για τον αρχαιολόγο και για τη δικιά μου γνώμη, που είμαι αρχαιολόγος, είναι ότι είναι προτού να γίνεις αρχαιολόγος. Γίνεσαι αρχαιολόγος γιατί υπάρχει αυτή η νοσταλγία. Και τώρα αυτή η νοσταλγία τι είναι, δεν ξέρουμε ακριβώς τι είναι, αλλά είναι μια αναζήτηση, όπως είπατε, από κάτι που έχει χαθεί, που θέλεις να το βρεις ξανά, να το φωτίσεις και να το προβάλλεις. Εκεί, λοιπόν, εγώ βρίσκω μία σχέση με την ψυχανάλυση, που και η ψυχανάλυση έχει μία αναζήτηση στο παρελθόν. Αυτό, νομίζω, είναι που κάνει το κοινό. Ναι. Μα εξού και, Κώστα, σου παίρνω 2 λεπτά και σου δίνω το λόγο. Μα εξού και συμφωνώ μαζί σας με την έννοια αυτού που λέμε, όπως εσείς μέσω μιας ανασκαφής φέρνετε στην επιφάνεια ένα εύρημα, έτσι και εμείς σαν αναλυτές, μέσω μιας συμβολικής ανασκαφής φέρνουμε στην επιφάνεια ένα άλλο ψυχικό εύρημα που έχει να κάνει με τις επιθυμίες, με αντικείμενα επενδύσεων, υπερεπενδύσεων κτλ. Επίσης, αν ήμασταν ψυχαναλυμένοι και θεραπευμένοι, δεν θα ήμασταν αρχαιολόγοι. Με έναν τρόπο συνδεόμαστε και έτσι. Είμαστε το πεδίο σας. Ναι, ναι. Πάντως, για να συμπληρώσω και αυτά τα σχόλια, το ερώτημα το δικό μας είναι ακριβώς εκεί, ότι αυτό που εμείς νιώθουμε νοσταλγία, και όταν λέω εμείς, εννοούμε όλοι, και εσείς το νιώθετε όταν βλέπετε τηλεόραση. Εσείς πολύ περισσότερο. Ο λόγος που είστε εδώ είναι γιατί συγκινήσετε από την αρχαιολογία. Ενώ οι ψυχαναλυτές. Δεν συγκινηθήκατε μόνο από το ενδιαφέρον θέμα του επιστημονικού, αλλά και από όλο αυτό το πράγμα, το οποίο τέλος πάντων έχει μια αναφορά και στη δική σας επιστήμη. Αυτή η συγκίνηση, που είναι η απώλεια ενός πράγματος το οποίο συλλογικά θεωρούμε δικό μας, που είναι ένα παρελθόν των 2.000 χρονών που λέει τέτοια, είναι κάτι το οποίο εμείς προσπαθούμε να καταλάβουμε. Γι' αυτό λέμε ότι ποια είναι αυτή η διαδικασία. Γιατί δεν είναι δικό μας. Δεν είναι το δικό μου παρελθόν το ότι έγινε το 500, ούτε το δικό σας, ούτε κανένας. Ωστόσο, το νιώθουμε σαν δικό μας. Αυτή είναι η απορία μας, νομίζω εμάς. Σε συνέχεια των όσων υπόθηκαν, Ειρήνη Παπαγεωργίου καταρχήν, ονοματεπώνυμο, σε συνέχεια των όσων υπόθηκαν, και κυρίως εσένα, Κώστα, απευθύνομαι, είπες ότι η αρχαιολογική διαδικασία είναι μια αναγεννητική διαδικασία.
Θα συμφωνήσω σε ένα πρώτο επίπεδο ανάγνωσης. Γιατί η νοσταλγία, με την έννοια πια του όρου, της επιθυμίας του έχει, της θέασης ενός συγκεκριμένου συνόλου, το οποίο όμως έχει χαθεί ανεπιστρεπτή. Αυτό το σύνολο έχει κατακαιρματιστεί και βλέπουμε μόνον κάποια ίχνη του πλέον. Με την έννοια λοιπόν αυτή της νοσταλγίας, νομίζω ότι η νοσταλγία είναι παρούσα σε όλη την αρχαιολογική διαδικασία, είτε αυτή τελείται στο πεδίο, είτε έχει να κάνει με μια ερμηνευτική προσέγγιση. Γιατί ουσιαστικά τι κάνουμε ως αρχαιολόγοι? Ανασυσταίνουμε ζωές, αναπαριστούμε. Προτείνουμε λοιπόν υποθετικές, εύλογες ή μη, πάντως πάντα υποθετικές αναπαραστάσεις. Το όλον έχει χαθεί. Δεν θα το μάθουμε μάλλον ποτέ. Με την έννοια αυτή, σε μια ταφή για παράδειγμα, έχουμε χάσει πάρα πολλά. Έχουμε χάσει το λόγο, έχουμε χάσει τους θρήνους, έχουμε χάσει τις σκέψεις, τα συναισθήματα. Στην ανασκαφή ενός δημόσιου κτηρίου, έχουμε χάσει τις σκέψεις του εντολέα, τον ίδιο τον εντολέα. Έχουμε χάσει τον άνθρωπο, με άλλα λόγια. Άρα, με την έννοια αυτή, νομίζω ότι η νοσταλγία στην αρχαιολογική διαδικασία, η νοσταλγία δεν την εγκαταλείπει ποτέ. Εγώ κάπως έτσι το βλέπω. Και ευχαριστώ πολύ. Όχι, θα πάρουμε μία τελευταία κιόλας ερώτηση. Ευχαριστώ. Ευφροσύνη Δοξιάδη λέγουμε. Ήθελα να συμβάλλω με μία προσωπική εμπειρία 10 ετών, όπου μελέτησα τα νεκρικά πορτρέτα του Φαϊούμ, που πάνω από το σκελετό έμπαινε ένα πορτρέτο που έδειχνε τον άνθρωπο ζωντανό. Σε μία απόπειρα των αυτών που τα φτιάξαν, να κερδίσουν για τον εικονιζόμενο την αιώνια ζωή. Το έκανα χωρίς να ξέρω γιατί. Και μετά από 10 χρόνια βγήκε το βιβλίο μου και τα λοιπά. Εγώ διαλέξα εκεί αβέρτα συνέχεια για τα πορτρέτα. Και πήγα σε έναν ψυχαναλυτή και ψυχολόγο, φίλο, και μίλησα μαζί του, γιατί είχα διάφορα προβλήματα στην καθημερινότητά μου. Και όταν θεωρήσαμε ότι τέλειωσε αποθεραπεύτηκα, τέλος πάντων, μετά από 5-6 φορές, βγήκα. Όχι χρόνια, δεν ήταν σαν το Woody Allen, ήταν μόνο 6 φορές. Ήταν μια πολύ επιτυχής. Κοιτάξτε, ήμουνα ήδη 65 χρονών. Δεν κάνεις ψυχανάλυση στα 65. Λοιπόν, πήγα και μίλησα. Και βγαίνοντας, την ώρα που με χαιρέτησε ο φίλος μου, ήταν και έτυχε να τον αισθάνομαι σαν φίλο μου. Δεν είχαμε προσωπική συναντήσεις, αλλά ήταν φίλος μου. Γιατί με βοήθησε. Και όπως έβγαινα, μου λέει στην πόρτα. Και τέρμα πια το πένθος, μου λέει. Και εκείνη την ώρα, εγώ κατάλαβα ότι τα τελευταία 12 χρόνια πενθούσα. Και αυτή η σύνδεση, νομίζω, μπορεί να είναι χρήσιμη για άλλους που ασχολούνται με αρχαιολογικά θέματα, με μια μανία που δεν μπορούν αναγκαστικά να την εξηγήσουν. Ακόμα που περιμένει ένας κύριος, το έχει ζητήσει πολλή ώρα, γιατί πρέπει να κλείσουμε και για λόγους πρακτικούς και για τους φυλακές μας και για όλους. Θα μου επιτρέψει να κάτσω πάλι στη γωνία μου. Ναι, σαν να είμαι ασφαλής, ναι. Και θα είμαι σύντομος. Ήθελα λοιπόν, θα γίνω όσο πιο σύντομος μπορώ για να καταλήξω σε μια γρήγορη ερώτηση. Θέλω πρώτα όμως να κάνω μια μικρή εισαγωγούλα τηρουμένων των αναλογιών μας. Νομίζω ότι η ανθρώπινη κλίμακα ζωής, ας πούμε, βρίσκει έναν ανταγωνισμό ή μάλλον δημιουργούμε έναν ιδεατό ανταγωνισμό με τις κλίμακες ζωής του χώρου, του τόπου. Είτε αυτός είναι ο δομημένος, η πόλη, τα αρχιτεκτονήματα, τα γλυπτικά αντικείμενα, είτε αυτός μπορεί να είναι ο φυσικός χώρος, ο λυκαβητός, ένα δέντρο, ας πούμε, ένας βράχος και ούτω καθεξής. Λοιπόν, αυτό έχει να κάνει, νομίζω, αρκετά με αυτό που προκύπτει μέσα στην ιστορία του ανθρώπου, ας πούμε, και που εντοπίζεται και ως αποτύπωμα πάνω στις αρχαιότητες, που είναι εκείνη η τάση να χαράζουμε, να φθείρουμε, γράφοντας το όνομά μας, γράφοντας ενδεχομένως μια ημερομηνία, κάτι που αναφέρεται σε εμάς κυρίως, σε μια υποτιθέμενη ή σε μια πιθανή μελλοντική μας επαναφορά στον ίδιο χώρο, που θα διαπιστώσει τη συνέχεια της ζωής μας. Και σε δεύτερο χρόνο μπορεί, πιστεύω, να θεαθεί και σαν ένα πρωτοβουλιακό μεμέντο μόρι. Ότι υπήρξα κάποτε και εδώ πέρα σημειώθηκε η στιγμή μου. Πού σημειώθηκε η στιγμή μου, εμένα του μεταβλητού? Σημειώθηκε η στιγμή μου πάνω στην αυθαρσία και στην αμεταβλητότητα του μαρμάρου, του παγκακιού, του δέντρου.
Νομίζω ότι, καλά και σίγουρα, της αρχαιότητας, ένα από τα πρώτα ρομαντικά ποίηματα κατά την εφεύρεση της Ακρόπολης σαν συμπίκνωση του δυτικού κόσμου, ας πούμε, που υποτίθεται ότι, πώς το λένε, ήταν η συμπίκνωση της ασυνέχειάς του, της συνέχειάς του μάλλον, συγχωρείτε, λέει ο ρομαντικός ποιητής ότι έρχονται οι φιλέλληνες, έρχονται, ας πούμε, οι αναστηλωτές και ούτω καθεξής και χαράζουν τα ονόματά τους, ας πούμε, και τα παρονίμια τους στις κολόνες Παρθενώνα. Γιατί? Για να παραμείνουν αθάνατοι. Λοιπόν, άρα αυτό εγώ νομίζω ότι είναι μια αντίστροφη έκφραση της διαδικασίας της ανασκαφής. Δηλαδή, βρισκόμαστε στο ίδιο σημείο ή μπορούμε να βρεθούμε στο ίδιο σημείο μέσα από μια τελείως διαφορετική και αντίστροφη διαδικασία. Εν τέλει, δηλαδή, πάλι επαναφερόμαστε συνεχώς στο ότι είμαστε φθαρτοί, αντιμετωπίζουμε την ύλη σαν αυτό που υπήρξε και θα υπάρξει, αλλά εμείς είμαστε στο παρόν, είτε ως αυτοί που θα φύγουν, είτε από μια άλλη οπτική, είτε ως αυτοί που βλέπουν αυτούς που έφυγαν, μέσα από τι, από το βιωμένο αντικείμενο που αυτοί δημιούργησαν. Λοιπόν, αυτό πάνω κάτω και κατά πόσο, ας πούμε, η ερώτηση ήταν, μπορούμε να βλέπουμε όντως σαν ένα μεμέντο μόρι το πρωτοβουλιακό χάραγμά μας εδώ και εκεί. Κατά πόσο δηλαδή ερχόμαστε να βάλουμε την ταφόπλακά μας μέσα σε αυτή την ενοχελική μπορεί διάθεση που ερχόμαστε, ας πούμε, σε εποχές και σε καιρούς μέσα τις θέλουμε, δεν θέλουμε. Τελεία. Η άνω τελεία. Απαντήσω. Ή θες να απαντήσεις. Αν κατάλαβα καλά, το ερώτημα δηλαδή στο τέλος που εκφράστηκε ήταν τι θα μπορούσε να είναι αυτό το χάραγμα, το στίγμα, το προσωπικό που πάμε να δώσουμε σε ένα έβριμα, σε κάτι, σε ένα μάρμαρο το οποίο είναι αιώνιο και θα ρίξει και εμείς πάμε να δώσουμε το προσωπικό μας στίγμα και μέσω αυτού του μαρμάρου να μπούμε στην αιωνιότητα, αυτό. Αυτό θα έλεγα, αυτός που το κάνει, ας πούμε, έχει να απαντήσει για ποιο λόγο το κάνει. Ένα, θα μπορούσε μια πρώτη υπόθεση να είναι αυτή που λέτε, ότι κάποιος χαράζει μια καρδούλα με το όνομα της καλής του και το δικό του πάνω σε ένα μάρμαρο 2.500 ετών. Αλλά θα μπορούσε να είναι και άλλα πράγματα. Θα μπορούσε να είναι ο μη σεβασμός, μια έλλειψη ορίων που λέει απαγορεύεται, μην αγγίζετε, μην γράφετε τίποτα εκεί. Το κάθε άτομο δηλαδή που κάνει κάτι τέτοιο έξω από το στίγμα θα μπορούσε να είναι μια ανεπάρκεια να έχει ένα προσωπικό στίγμα με έναν άλλο τρόπο και να το κάνει με αυτό τον βέβυλο, θα έλεγα, τρόπο. Αλλά αυτό, υπάρχουν πολλές υποθέσεις που ανοίγονται πάνω σε αυτό. Από το τέλος προς την αρχή, ναι. Ένα μέρος, ένας αριθμός ή ένα είδος γκράφιτι σε όλη την ιστορία έχει να κάνει και με την αναμέτρηση με τον χρόνο. Δηλαδή, υπήρχαν πάρα πολλοί βράχοι στο Ασουάν. Στο μνημείο πήγαν και χάραξαν στην ελληνιστική εποχή τα γράμματά τους, οι στρατιώτες, οι περαστικοί. Εντάξει, δεν είναι όλα τα γκράφιτι για αυτόν τον λόγο, αλλά ορισμένα φαίνεται ότι αναμετρώνται. Ειρήνη, εγώ συμφωνώ πάρα πολύ. Απλώς όταν λέω ότι είναι αναγεννητική, δικό μου επιθετικός προσδιορισμός η αρχαιολογία, είναι επειδή σε ένα νεολιθικό οικισμό έχεις 15 τρύπες και από εκεί βλέπεις μια δημοσίευση ολόκληρη και σου λέει πόσα χωριά σε πόσα στρώματα, επειδή έχουν δει τα αποτυπώματα από τα ξύλα που για αυτά με τη σειρά τους στηρίζανε τείχους κλπ. Δηλαδή προσθέτει με μεθοδολογικό τρόπο αυτό που λείπει, την απουσία από το ίχνος. Με αυτή την έννοια δηλαδή, κανένας αρχαιολόγος δεν έκανε να κλάψει πάνω σε αυτά που βρήκε επειδή τα βρήκε λίγα. Ενώ επειδή τα βρήκε σπασμένα, μάλλον να το πω καλύτερα. Δηλαδή η χαρά είναι μεγάλη πάντα. Και είναι σαν τη γέννηση. Ναι, ναι. Είναι. Φαίνεται ότι και σε πάρα πολλές ελεύθερες τέχνες ή επιστήμες οι άνθρωποι μπορεί να μεγαλουργήσουν επειδή έχουν μια νοσταλγία ή ένα άλλο πολύ ισχυρό τέλος πάντων αίσθημα ή πάθος. Και ευτυχώς πήγατε πένθος, κύριε Δοξιάδη, εκείνο τον καιρό που γράψατε και ερευνήσατε την τέχνη του θανάτου, των φαγιών και της αθανασίας πάνω στις Αιγυπτιακές ορούς. Ευχαριστώ πολύ. Κάπου εδώ πρέπει να κλείνουμε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τους ομιλητές και τον συντονιστή για πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να σας ευχηθούμε καλά Χριστούγεννα για φέτος και συνάντηση στις 12... 12-16. Η επόμενη συνάντηση στις 16 Ιανουαρίου με θέμα χρόνο και ετερότητα. Ευχαριστούμε πολύ. Ετερότητα.